Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για την πολιτική προστασία Σεβαστιανός Μαραγκός έκανε την ακόλουθη δήλωση σήμερα μετά την αποτίμηση του αποτελέσματος εχθές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Η ΚΟΣ αντιμετώπισε, τονίζει, με επιτυχία μια μεγάλη ασύμμετρη απειλή. Η χθεσινή πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο με τη μεγάλη προσπάθεια του πυροσβεστικού σώματος αλλά και την ενεργό συμμετοχή της δομής πολιτικής προστασίας του Δήμου. Καταφέραμε να κινητοποιήσουμε άμεσα οχήματα και εθελοντές, αποδεικνύοντας ότι το επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και ο δείκτης ετοιμότητας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Αξίζουν συγχαρητήρια. Αναφέρει σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Αντιλαμβάνονται πλέον όλοι πόσο σημαντική είναι η παρουσία της δομής πολιτικής προστασίας του Δήμου της ΚΟΠ, που στήθηκε κυριολεκτικά από το μηδέν και με την πολιτική προσφορά των συνεργασίας των εθελοντών. Χωρίς αυτούς, επισημαίνει, δεν θα είχαμε πετύχει τίποτα. Δεν εφησυχάζουμε γιατί δεν μας το επιτρέπουν οι συνθήκες, σημειώνει. Ήδη ενισχύθηκαν οι πεζές περιπολίες στο δάσος της Τσουκαλαριάς από τη δομή πολιτικής προστασίας του Δήμου και τους εθελοντές. Εν τω μεταξύ, εχθές σε δήλωσή του λίγο μετά την πυρκαγιά, ο κύριος Μαραγκός επισήμανε ότι θα πρέπει όσοι εργάζονται στην Ήπεθρο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα αίτια που προκάλεσαν την χθεσινή μεγάλη πυρκαγιά οφείλονταν σε ανθρώπινη αμέλεια. Εγώ το σημαντικό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι ο κόσμος ο οποίος είναι στο Ήπεθρο πρέπει να προσέχει. Όταν εργάζεται και όταν κάνει δουλειές πρέπει να προσέχει, γιατί η περίοδος αυτή είναι επικίνδυνη. Είναι εύκολο να προκληθούν οι φωτιές. Έχετε ξεκριβώσει τα αίτια? Δεν έχω ξεκριβώσει ακριβώς τα αίτια. Η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία είναι και υπεύθυνη, αυτή θα κάνει την έρευνα να δει πώς προήρθε η φωτιά. Από πληροφορίες όμως προήρθε κάτι από ό,τι γνωρίζουμε από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εργαζόντουσαν στην εκεί. Οξυγονοκόλλησε? Τώρα ακριβώς δεν θέλω να πω. Περιμένω ότι το πόρισμα της πυροσβεστικής. Την εξέταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνήθως υπήρχε από ό,τι είδατε εκεί. Ευτυχώς δεν υπήρχαν δέντρα, επειδή θάμνη ήταν περισσότερο, αλλά όλη η περιοχή σχεδόν καταστράφηκε. Για δεύτερη φορά θα πρέπει να πούμε. Από ό,τι από πληροφορίες που έχω, όχι για δεύτερη. Κάπου 7-8 φορές. Για πολλωστή φορά όλη η περιοχή υπήρξαν πυρκαγιές.